πρόσωπα και να ακούει μόνο τους χορδούς και την ενιαία μουσική παρουσία που θα ακολουθήσει. Γιατί μάλλον οι χαιρετισμοί και οι πρόλογοι ίσως χαλάνε το ωραίο προήμιο. Εγώ, σαν καινούριος Μητροπολίτης του νησιού και δικό σας, ήθελα να πω το εξής εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων και προς χάρη των εκδηλώσεων που τόσο φιλότιμα ετοιμάζονται και ίσως κι άλλες που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Επειδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 3 λεπτά, πόσο χρόνο έχω, μην κάνουμε και κύριο, μην το κάνουμε και εκκλησία. Επειδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλά πράγματα της Ορθοδόξου Ανατολής πολεμήθηκαν στο χώρο της Δυτικής Ευρώπης και της Καινούργιας Μέρας που ερχόταν πάντοτε με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της Δύσεως, η Εκκλησία μας και η Ορθόδοξη αντίληψη περί Χριστουγέννων και περί Δωδεκαημέρου τέθηκε στο περιθώριο και εισήχθησαν πολλά στοιχεία εκ της Δύσεως, τα οποία αλωτρίωσαν κατά πολύ τη συνείδησή μας ως πρόσωπα και ως οικογένειες και εν μέρη θα τολμήσω να πω και συγχωρήστε με και ως Εκκλησία. Γι' αυτό και ύστερα από μια κάποια αναγέννηση που προήλθε στον χώρο της Ευρώπης και της Αμερικής από κάποιους διανοούμενους Έλληνες της Διασποράς και από τους Ρώσους της Διασποράς, θα επικαλεστώ την άποψη του Ιωάννη Ρωμανίδη, έχει κοιμηθεί πλέον, Έλληνος στην καταγωγή, αλλά Καπαδόκη και ανατραφέντος της Αμερική, και του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι, Ρώσου θεολόγου και φιλοσόφου. Του Ρωμανίδη η ιδέα και ο πατήρ Φλωρόφσκι την έκανε λίγο πιο επίκαιρη στον αμερικανικό χώρο. Έως ότου λέει οι άνθρωποι καταλάβουν τι σημαίνει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, γι' αυτό και γιορτάζουμε Χριστούγεννα, για να ξαναγίνει ο άνθρωπος Θεός, έρχονται και θα επανέρχονται τα Χριστούγεννα για να μας θυμίζουν ότι ετέχθη ημίν σωτήρ ως εστί Ιησούς Χριστός. Εύχομαι τα φετινά Χριστούγεννα να είναι αληθή και να γεννηθεί Χριστός, αληθινός Χριστός, σωτήρας Χριστός στην καρδιά όλων και κυρίως και στον ισχυρόν, στις καρδιές των ισχυρών της γης, για να αφήσουν τους λαούς στην ησυχία τους, να χαίρονται τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους και να φροντίζουν και για την προοπτική του μέλλοντος και της Αθανασίας. Χρόνια πολλά, συγχαρητήρια στην προσπάθειά σας, σας ευχαριστούμε, όπου εσείς σκοπιάζετε για να ευχαριστήσετε εμάς.